Άννα Μαρία. Τι θέλεις, Χρήστο. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Θες να μιλήσουμε λίγο. Όχι, τώρα. Όχι, όχι, αλήθεια. Θέλω να μιλήσουμε κάτι, για κάτι σοβαρό. Όχι, τώρα αλήθεια, μα την Παναγία δεν θέλω άλλα χτυπήματα. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι χτυπήματα. Θέλω θες άλλα... να με ακούσει λίγο. Άλλα χτυπήματα. Άκουσε με λίγο, άστα τα χτυπήματα. Θέλω να σου μιλήσω λίγο, λίγο, δύο λεπτά. Ξέρεις, θέλω τώρα πρώτα. Άμα θέλεις. Ωραία. Για καλό σου, δεν θα σου πω κάτι εγώ. Ωραία, αλλά πες μου. Τι άλλο χειρότερο να ζήσω εδώ. Κάπως ίσιος άνθρωπος. Λοιπόν, άκου. Ξέρεις ποιο μήνυμα πήρα από τον αδερφό μου αυτό που όταν μίλησε. Εμένα με έκανε να καταλάβω όταν σου είπε εσένα, ξέρω και εσένα, Άννα Μαρία, σ' αγαπάω. Και όταν μου λέει μετά. Μην λες, άκουσα με λίγο. Όταν μου είπε μετά να είσαι κοντά σε ανθρώπους που σ' αγαπάνε, με έκανε να νιώσω ότι είναι λάθος μου που έχω απομακρυνθεί από σένα. Και συν το όνειρό μου χθες που είδα που σου είπα. Μην λες εσύ, άκουσα με λίγο. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, θες να με ακούσεις λίγο, ε. Εγώ θέλω να ηρεμήσεις λίγο, γενικότερα σε όλο αυτό που ζεις μέσα εδώ, να ηρεμήσεις. Όταν θα ζω, άκου. Όταν θα ζει, νιώσεις. Ναι, ότι ωραία, έχω το περάσει. Ξέρω. Ότι όχι, δεν το αναγνωρίζει κανένας εδώ. Όσα έχω περάσει εγώ εδώ, Χρήστο, δεν τα έχει περάσει όλο το ολόκληρο το σπίτι. Οπότε, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Άκουσε με λίγο. Και δεν σου το εύχομαι ποτέ. Εγώ κατάλαβα αυτό, ότι έχω κάνει ένα λάθος και ένιωσα μια ευχαριστία από τη μεριά σου. Αλλά να σου πω κάτι σε αυτά που έχεις κάνει για μένα, γιατί το έχω πει. Ευχαριστή μου το ξαναπείς. Έλα, μα την Παναγία. Άκουσε με λίγο. Κατάλαβα όμως. Όχι, δεν το λες σωστά. Αχαριστία. Δεν έκανα κάτι. Τι σημαίνει αχαριστία. Μου είπες ότι δεν με στηρίζεται. Και εγώ ήμουν πάντα αυτός. Ναι, έτσι αυτό ένιωσα εγώ. Okay. Ωραία, άκουσε με να σου πω λίγο. Χρήστο, δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει να είσαι αχάριστος σε έναν άνθρωπο. Αχάριστος ένας άνθρωπος είναι όταν ο άλλος του δίνει και δεν έχει σταματήσει να του δίνει. Και ξέρεις τι παίρνει. Όχι, απλά και εγώ ξέρω τι έχω νιώσει. Πιστεύω ότι σε έχω στηρίξει. Έχω πάρει, έχω ρίξει αντιπαράθεση. Και με τον Δήμαρχο και κάποια άλλα πράγματα. Απλά εκείνη τη στιγμή εσύ που θες, εγώ δεν μπορούσα να είμαι. Okay. Ωραία, άλλο θέλω να σου πω. Άκουσα με λίγο. Διαφέρει, Χρήστο, ειλικρινά. Άκουσα με λίγο. Εγώ θέλω. Άκουσα με λίγο. Θα σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι 22 χρονών, άκουσα όμως μια φορά. Εντάξει. Θέλω να ηρεμήσεις. Σ' ακούω πάντα, δεν κατάλαβες. Αυτό μην το ξαναπείς. Απλά σου λέω γιατί με γιατί εγώ σου έχω πει 100 φορές ότι έχω μάθει πράγματα από εσάς και σα το έχω πει 100 φορές ότι εγώ κάνω παρέα. Στο μπάνι του μου έλεγες. Νιώθω ότι μιλάω σε ένα δύο χρόνια. Ναι, 100 φορές. Δεν είμαι όμως 2 χρονών. Μα τα άκουσα με λίγο. Δύο πράγματα και εγώ κουράζομαι να τα λέω. Άκουσα με, θέλω να ηρεμήσεις λίγο γενικότερα. Να μην ευρεάζεις. Άκουσε με. Για μια εβδομάδα αυτό θα κάνεις. Και θέλω, άκου, θέλω κάθε πρωί. Εγώ πάλι ευρεάζω. Άκουσε με. Θέλω κάθε πρωί. Άκουσε με λίγο. Θέλω κάθε πρωί να σηκώνεσαι και να φτιάχνεις και να γίνεις ωραία όπως ήσουν πάντα. Οκ, εντάξει. Εντάξει, άκουσε με λίγο. Δεν μπορώ να σε βλέπω κάθε φορά έτσι λίγο με την πιτζάμι από εδώ από εκεί. Θέλω να ντύνεσαι και εγώ θα τα ακούσω από κουμπλιμέντα που άκουγες, όπως το είδες στο όνειρό σου. Έχω μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχω πει, για κάποια πράγματα που έχω κάνει. Αλλά αυτό με έκανε να καταλάβω κάποια πράγματα και σύν ένα όνειρο που είχα χθες το βράδυ, δηλαδή σήμερα το πρωί που ξύπνησα, είδα τον πατέρα μου, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνειρο στα λόγια, αλλά είδα τον πατέρα μου να μου λέει για την Άννα Μαρία ότι μείνε κοντά της, κάπως έτσι, μείνε κοντά της, ότι και σύν το όνειρο, σύν αυτά που είπε ο αδερφός μου, κατάλαβα ότι είχα κάνει ένα λάθος. Και αυτό είναι που έχω απομακρυνθεί από την Άννα Μαρία. Θέλω να τη στηρίξω, γιατί με έχει στηρίξει. Θέλω να την κάνω να είναι όπως ήταν πριν, να είναι χαρούμενη. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση και εντάξει, είναι... βλέπω ότι δεν φταίει αποκλειστικά αυτή. Φταίνει για κάποια άλλα άτομα. Πιστεύω ότι η Άννα Μαρία πρέπει να ηρεμήσει λίγο και να αφήσει λίγο τα πράγματα να κυλήσουν πιο όμορφα όσο μπορούν.